Είχαμε τον Νοέμβριο μια έκρηξη ανεργίας, έφτασε στο 22,56%, αλλά τον ίδιο μήνα είδα σε άλλη αναρτησή σας, χάθηκαν 83.627 θέσεις, για να το εξειδικεύσουμε περισσότερο. 5 στους 10 εργαζόμενους ήταν με μερική απασχόληση εκ περιτροπής, 5.009 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης μετατράπηκαν σε μερικής υπερητροπής. Να με συγχωρείτε, αλλά όλα αυτά δεν είναι και καλά νέα στη μετάφρασή τους. Αυτά τα στοιχεία που αναγνώσατε είναι επίσημα στοιχεία της ιστοσελίδας του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας, τα οποία αποφεύγει η κυβέρνηση, ο κύριος Χατζηδάκης, να χρησιμοποιεί, διότι βεβαίως οι κυβερνήσεις πάντα χρησιμοποιούν ό,τι αντιστοιχεί στο αφήγημά τους. Έδειξε λοιπόν ότι ο μήνας Νοέμβριος είναι ο μήνας που χάθηκαν 83.000 θέσεις και το μήνα Οκτώβριο είχαν χαθεί άλλες 115.000. Άρα 200.000 θέσεις περισσότερες απολύσεις από ό,τι προσλήψεις στους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο. Και όχι μόνο αυτό. Έχουμε κυριαρχία των θέσεων μερικής απασχόλησης των 300 και έχουμε πολλούς εργοδότες, 5.000 το προηγούμενο μήνα, να μετατρέπουν τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Άρα αυτά τα τρία στοιχεία δεν είναι καλά για την εξέλιξη. Παρά το ότι η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι δημιουργούμε θέσεις, δεν δημιουργούνται θέσεις καλού μισθού. Δημιουργούνται θέσεις χαμηλών αποδοχών και χαμηλών εισφορών. Άρα λοιπόν φαίνεται η χώρα μετατρέπεται μέρα με τη μέρα σε ελντοράντο φτηνής εργασίας με χαμηλούς μισθούς. Από το 2012, να θυμίσουμε, νέοι και νέες που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα δεν παίρνουν τις τριετίες, τις πολυετίες, τα επιδόματα προϋπηρεσίας, τα οικογενειακά επιδόματα, διότι ένας νόμος των μνημονίων λέει ότι πρέπει να μειωθεί η ανεργία, να πέσει κάτω από το 10% για να πάρουν οι νέοι εργαζόμενοι τριετίες και επιδόματα. Άρα λοιπόν δεν είναι καλά τα νέα, παρά το αφήγημα της κυβέρνησης και του της ΝΙΣ και της προηγούμενης κυρία Δουλγεράκη. Το είπατε στην αρχή, δεν τα λένε αυτά τα στοιχεία, καθώς πάντα προτάσουν το πολιτικό τους αφήγημα. Χαλάνε το αφήγημά τους. Χαλάνε το αφήγημά τους και δεν μπορεί τώρα να πει ο κύριος Χατζηδάκης στα πανηγύρια και στους πανηγυρισμούς ότι τη θάσεψε το θεριό της ανεργίας, να μας λέει ότι το Οκτώβριο-Νοέμβριο, που δεν είναι μήνες, πάντα αποτιμώνται με σύνεση οι μήνες αυτοί, κυρίως ο Νοέμβριος, να απολύονται τώρα σχεδόν 100.000 παραπάνω από αυτούς που προσλαμβάνονται, και κυρίως μας τρομάζουν τα δύο δεύτερα στοιχεία, η κυριαρχία του μισθού του 300. Νέοι προσλαμβάνονται μαζικά 5 στους 10 νέες θέσεις εργασίας τον Οκτώβριο. Ήτανε του 300. Μάλιστα. Δεν είναι καλή εξέλιξη. Καθόλου καλή. Και μάλιστα συμπτωματικά σήμερα, μιας που εμείς οι δύο τα λέμε στον αέρα του 984, όποιος ξεφυλίσει την εφημερίδα Νέα Κρήτη θα δει ένα αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα αυτά τα στοιχεία και την έρευνα του ΕΛΜΕΠΑ, η οποία παρουσιάστηκε στην εκπομπή Ελεύθερο Σημείο με τον Λευτέρη του Συμβουλάκη στην Κρήτη TV. Και σήμερα αυτά τα στοιχεία δημοσιοποιούνται στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, που λέει, κύριε καθηγητά, ότι το 96% των κριτικών δηλώνουν ανήσυχοι λόγω της ακρίβειας και του κόστους ζωής, όπως προκύπτει από αυτή την έρευνα. Αλλά εσείς επισημαίνετε και κάτι άλλο ανησυχητικό, ότι αναμένεται και δραματική μείωση του αριθμού των επιδοτούμενων ανέργων. Δηλαδή, να πάει πού? Να πάει, τώρα αντοπίσαμε από τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ, σήμερα λέγεται ΔΥΠΑ, ότι από στο 1.061.000 ανέργους του Νοεμβρίου, είναι 500.000 πάνω οι άνεργοι από αυτούς που δίδει η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, που και αυτή χαλάει το αφήγημα της κυβέρνησης για τον ΟΑΕΔ. Τα τελευταία 20 χρόνια η ανεργία δεν έπεσε κάτω από το 1.000.000. Ενώ η Ελληνική Στατιστική Αρχή, όπως θα δουν οι ακροατές, εμφανίζει 500.000 λιγότερο τους ανέργους. Πάλι χαλάει το αφήγημα των κυβερνήσεων. Λοιπόν, ενώ οι άνεργοι που κατεγράφησαν το μήνα Νοέμβριο, τον προηγούμενο μήνα, ήταν 1.000.000
61.000, δηλαδή 23 σχεδόν τα 100, 23 και πριν τα μνημόνια τόσο είχαμε ανεργία. Οι άνεργοι που επιδοτήθηκαν ήταν το 13%. Μέσα δηλαδή, σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από ξενοδοχεία, δεν Οι πάντες. Και μάλιστα από τα ξενοδοχεία δεν επιδοτούνται πάνω από 3 μήνες. Ναι, ναι. Υπάρχει άλλος ρατσισμός σε βάρος των ανέργων που προέρχονται από τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι θεσπίζονται αυστηρότερα κριτήρια. Αυστηρότερα κριτήρια και χρονικά μικρότερη επιδότηση για τους ανέργους που προέρχονται από τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία. Έχουμε πολλά παράπονα και το μεγαλώνει στο κάτω, αλλά έχουμε από διάφορα. Πόσο μικρότερη δηλαδή η επιδότηση, πώς θα ζούμε? Είναι τρίμηνη επιδότηση αντί να είναι πεντάμηνη, εφτάμηνη και δωδεκάμηνη που είναι των άλλων ανέργων. Όταν μιλάμε για μισθούς του 300 με τις νέες συμβάσεις, όπως είπατε πριν από λίγο, που ούτε καν επίδομα είναι, πόσο να πάρει ο άνθρωπος ο οποίος επιδοτείται για να ζήσει? Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι ζητήματα τα οποία εδώ πρέπει να προσέξουμε. Επαλαμβάνω, αυτά τα στοιχεία που εμείς αναδεικνύουμε ως ανεξάρτητη επιστημονική ένωση ΕΝΙΠΕΚ χαλούν το αφήγημα των κυβερνήσεων διαχρονικά, αλλά πρέπει να τα μάθει ο ελληνικός λαός. Όπως προχθές δεν έμαθε ότι κωδικοποίησανε τα μνημόνια. Ενώ έχουμε φύγει από τα μνημόνια 4 χρόνια κατά τον κύριο Τσίπρα και 1 χρόνο κατά τον κύριο Μητσοτάκη, προχθές... Οι ακροατές του 984 το ξέρουν. Προχθές κωδικοποιήθηκαν τα μνημόνια σε ενιαίο εργατικό κώδικα. Αυτό αντιλαμβάνεστε τι εμπεγμός είναι στο λαό όταν λέμε βγήκαμε από τα μνημόνια και όλοι οι νόμοι των μνημονίων το 2022, 4 Δεκεμβρίου, έγινε κώδικα. Με τη βοήθειά σας φροντίσαμε και ενημερώσαμε τους ακροατές του 984. Εύχομαι ολόψυχα καλά Χριστούγεννα. Καλύτερα. Καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και όπως προευχήθηκα, μόνο χαρές σε ένα δύσκολο έτος. Αλλά να είναι οπωσδήποτε καλύτερο από τα προηγούμενα. Φαίνεται ότι θα είναι πιο στριμωγμένο, έτσι, κύριε Μητρόπουλε, αυτό μου λέτε. Την κοινωνία θα είναι δυσκολότερο. Για την κοινωνία και τους περισσότερους. Δυσκολότερο. Καλημέρα σας, λοιπόν.